αυτό να έχει χρήση στο τρίκαλο μέσα στο 2010, μέσα στην πόλη μόνο, εκτός από την πόλη μου, κλείσανε καμιά 29 μέρη. Και αν συνεχιστεί αυτό το κακό, σίγουρα θα κλείσουν, για να μην πω όλοι, τουλάχιστον το 80%. Θεωρώ ότι πρέπει κάτι να κάνω προς τους υπουργούς για να κοιτάξουν λίγο και εμάς τους φτωχούς περιπτεράς. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε μία ίστατη προσπάθεια συνένωσης όλου του κλάδου ανά το Πανελλήνιο. Προτείνω τη δημιουργία μιας επιτροπής ενός ατόμου από κάθε γεωγραφικό διαμέρισμα, όχι μόνο, γεωγραφικό διαμέρισμα, Κρήτη, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Κεντρική Ελλάδα, Μακεδονία, σύν την Αθήνα όταν και εφόσον προκύψει, η οποία θα πάει στο Υπουργείο και θα πιέσει τον Υπουργό να κάνει πράξη τα όσα υποσχέθηκε. Οι τρόποι εδώ που φτάσαμε δυστυχώς είναι δύο. Είτε με θεσμοθέτηση, είτε με μείωση της κερδοφορίας των καπνοβιομηχανιών. Στο 50-50 ή στο 52-48, δεν ξέρω ποιο ακριβώς είναι το ζητούμενο. Η μείωση του φόρου δύο μονάδων απέφερε 11 λεπτά τα οποία υποτίθεται ότι θα ερχόταν σε εμάς, σύμφωνα με την δέλεση του Υπουργού, αν κατάλαβα καλά, και αν βγάζω σωστά τα μούτρα. Από αυτά τα 11 λεπτά σε εμάς ήρθαν σχεδόν τα μισά. Και αυτό μόνο στο ακριβό τσιγάρο. 20 λεπτά στο ακριβό και ήρθαν σε εμάς τα 9. Γιώργο, ήταν η αποφορολογημένη αξία. Βασίλη, σε εμά αποδόθηκε από τα 11 λεπτά που προέκυψαν. Από τα 20 λεπτά που προέκυψαν. Για την αποφορολογημένη. Για την αποφορολογημένη. Ήταν 64 και έγινε 75. Αυτή τη στιγμή έχουμε 75. Στο τετράευρο έχουμε 75 λεπτά από φορολογημένη αξία. Στο προηγούμενο καθεστώς ήταν 64. Έχουν προκύψει 11 λεπτά. Εμείς έχουμε καρποθεί τα 5,5. Αντί να καρποθούμε όλο το ποσό σύμφωνα με την δέσμευση του κ. Υπουργού. Ξεχάσαμε και σου λέω και το ποσοστό, επαναλαμβάνω, του Μοντρεκόριου, το οποίο δεν το λάβαμε. Ναι, εγώ λέω ότι πήραμε εμείς. Αυτό, εγώ λέω ότι πήραμε εμείς. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει ο Χοντρέπος. Μας ενδιαφέρει η δικιά μας τσέπη και η δικιά μας βιωσιμότητα. Η δικιά μας βιωσιμότητα εξαρτάται από το τι θα μας δώσει το Υπουργείο και η καπνομηχανία. Όχι τι θα μας δώσει ο Χοντρέπος. Είναι πριν την παράμετρο, ας πούμε, και τελευταία. Λοιπόν, κάνω έκκληση στον κύριο Κόγια αυτή τη στιγμή, από σήμερα κιόλας, να έρθει σε επαφή. Ήδη νομίζω, ας πούμε, τα γεωγραφικά διαμερίσματα που είναι εδώ, τα 4/7 είναι αυτή τη στιγμή παρόν στην αίθουσα. Στα υπόλοιπα 3 γεωγραφικά διαμερίσματα της Κρήτης, που δεν είναι παρούσα, με την κυρία Ελένη Χερέτη, νομίζω ότι πρέπει να κάνει μια τελευταία προσπάθεια να συνενέσουμε. Με τα νησιά του Αιγαίου, με τη Λίνη, Χίο, Ρόδο κτλ. Και ποιος δεν είναι άλλος παρόν, και η Αθήνα η οποία... Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Η Αθήνα έχει τεχνικό πρόβλημα. Η Αθήνα έχει τεχνικό πρόβλημα, είπα ότι θα ενσωματωθεί όταν λυθεί το πρόβλημα. Έχουμε ένα πρόβλημα δυστυχήματος χρόνου, για να σας το εξηγήσω. Η απόφαση του δικαστηρίου, είναι μετά από τη συνάντηση με τον Μουσελά. Άρα εδώ... Η συνάντηση με τον Μουσελά είναι την επόμενη εβδομάδα, αν κατάλαβα. Είναι μέχρι την Πέμπτη. Δεν θα ήταν καλό να πάμε όλοι μαζί. Και
ποιους εννοείς όλους τους πανδύτες. Αυτούς που είπα, όλα τα γεωγραφικά δεν πρέπει. Την Πάτρα, την Ενεργία. Αυτό προσπαθώ να πω για την Αθήνα να καταλάβω. Ο Γιάννης ο Καρπούς, σαν μιλάς για τον Γιάννη, εγώ προσωπικά, σαν Γιώργος Δούκας, τον κάλεσα επίσημα να έρθει εδώ να παρευρεθεί. Δεν παρευρέθηκε. Ήρθε ο Νίκος, ο Παλιογιάννης, για να μιλάμε και κάτι να ξέρουμε. Ο οποίος ήταν σύμβουλος, έμιστος, παρανόμος από το. Ποια είναι το Παλιογιάννη, αφήστε το. Σε παρακαλώ, Γιώργο. Σε παρακαλώ, Γιώργο. Δηλαδή, σημαίνει, έφυγε ο Πλατόπουλος, ο Πλατόπουλος πήρε το καπέλο του και έφυγε. Ναι, έτσι. Και υποτίθεται που όλοι λέγανε, ας πούμε, για όλα αυτά ο Πλατόπουλος είχαμε βρει. Αλλά δεν ήρθε. Δεν ήρθε. Ας πούμε, λοιπόν, για άσχημα να τελειώσει. Υποτίθεται ότι για όλα έφυγε ο Πλατόπουλος, για όλα τα δεινά του κλάδου έφυγε ο Πλατόπουλος, έφυγε ο Πλατόπουλος και ξαφνικά την άλλη μέρα γίναμε, αντί να γίνουμε ένα, γίναμε 15 κομμάτια. Είναι ψέματα. Λοιπόν, επειδή αυτή τη στιγμή είμαι γνώστης θεμάτων και δεν θέλω να περνάνε έξω διαφορετικά πράγματα, είπα από την αρχή ότι κατατέθησαν τρεις, το τόνισα, τρεις παρεμβάσεις. Η παρέμβαση που κατατέθηκε πρώτη σήμερα ήταν όλοι εδώ. Οι άλλες παρεμβάσεις οι οποίες γίνανε και ήταν μέσα και ο νέος πρόεδρος ο Λάβης, έτσι, δεν παρίστατο εδώ, όχι μισό λεπτό, άμα και επαρκεί να ξέρει πράγματα. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα θέμα. Ο Γιώργος ο Δούκας ήταν επαρχία και ήταν και ως φυσικό πρόσωπο επαρχία. Και είναι ο Δούκας ο ηλίθιος που πληρώνει από μόνος του και υποστηρίζει επαρχία. Λοιπόν, αν λοιπόν κάποια πράγματα να τα βάζουμε σε τάξη, αυτή τη στιγμή καλεστήκανε και δεν ήρθανε. Ωραία, είπα εδώ. Ναι, η Γερέτη έχει ένα δίκιο στο επαναστατικό της. Η Αθήνα που δεν ήρθε σήμερα εδώ, η άλλη, η παιδεία, δεν συμφωνεί απαγόρευση. Και η αξία ενός ανθρώπου να πάμε σε διατάσταση στο τι πρόκειται να γίνει. Η Αθήνα δεν ήρθε, δεν ήρθε. Τι να κάνουμε. Εσύ ο ίδιος, ας πούμε, την Αθήνα έλεγε ότι είναι παράνομο και δεν μπορούν να πάρουν αποφάσεις κτλ. Όχι, λάθος είσαι. Έλεγα άλλα. Ότι ως κρύψανε από τον κλάδο ένα χρόνο ότι ήταν διορισμένοι, παίρναν αποφάσεις. Μισό λεπτό σε παρακαλώ να λυθούμε. Πέφτουν αποφάσεις εν κρυπτό και εκπροσώπησαν καθαρά το καταγγέλλο θέσεις καπνοβιομηχανιών. Το έχει πει λοιπόν ο ίδιος ο Κουσελάς. Το λέει κύριε Πλακόπουλε, τη μία εβδομάδα είσαι έτσι και την άλλη κουβέτσι και γίναμε ρόμπες θα πάνε. Και τώρα τι ζητάς από την ΕΕ να πάρει θέση. Όχι, εγώ το σάγω απίτρο, πρόσεξε, η απόφαση του δικαστηρίου είναι ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Τέλος, γι' αυτό είπα. Με πολύ λεπτότητα τεχνικό θέμα. Εμείς περιμένουμε, μπορεί να είναι 20-25, τι θα περιμένουμε για τη συνάντηση του Κουσελά, την απόφαση του δικαστηρίου, την Πέμπτη. Και αν δεν έχει βγει απόφαση, τι θα κάνουμε. Δεν θα έρθει η Αθήνα, πολύ απλά. Η Αθήνα. Αυτό δεν μπορούμε να πει ότι τα γεωγραφικά διαμερίσματα προσέχουν συν την Αθήνα όταν αυτή προκύψει. Και να σταματήσει τέλο πάντων αυτό το ξεκατίνιασμα το οποίο γίνεται όλα στην Ελλάδα. Δηλαδή έχουν δεχτεί τόση λάσπη και τόση. Που δεν φτάσαμε μέχρι να βρίζουν οι οικογένειέ μα. Αλλιώ. Να σε περίμενα. Γιώργο, συγγνώμη, έχει τι ευθύνε. Για τον καπνό. Όπω σου βγάζω το καπέλο για τι προσπάθειε που έχει κάνει για τον κλάδο και σου αποδίδω τα εύσημα, έχει και την ευθύνη διότι
προσχώρησαν δίπλα σου άτομα τα οποία μόνο κακό κάνουν στον κλάδο. Δες μου ένα από αυτά για να ξέρω. Στο ονομάζω ο Ιακώβου και ο Μεσοχωρίδης. Συγγνώμη, είδες τον Ιακώβου εδώ. Ο Ιακώβου δεν μιλάμε μόνο για σήμερα. Νομίζω ο Ιακώβου είναι... Σήμερα με μεγαλύτερη αποφορολογημένη αξία η συνάρτηση να έχει επανέλθει στο 60-40. Παρακαλούμε λίγο τον κύριο Δημήτρη, ο οποίος είναι δικηγόρος. Μισό λεπτό να ακούσετε κάτι που ξέρει. Κάτι πολύ πιο σοβαρό. Έχει την εμπειρία, έχει την πραγματικότητα να βοηθήσουν να κάνουμε κάτι καλύτερο. Εμείς προσπαθούμε μέσα από τις νομικές κυκλιότητες να τελειώσουμε. Αγαπητοί φίλοι, χαίρομαι που σας άκουσα και με όλες τις αντιθέσεις, γιατί από μια γενική συνέλευση, όταν όλοι συμφωνούν, δεν βγαίνει τίποτα. Εργαζόμουν 25 χρόνια στην καπνογενειακή Γεωργιάδη, εκ των οποίων 23 χρόνια ήμουν συνδικαλιστής των εργαζομένων του κλάδου. Ήμουν πρόεδρος σωματείου ο Σπάρτακος, είχα κάνει αγώνα υπέρ των ελληνικών προκλητών, υπέρ των περιπτέρων παλιά, γραμματέας για χρόνια της Ομοσπονδίας, αντιπρόσωπος στον εργατικό κέντρο Τριβών, στο είναι καπνού της ΓΕΣΕ κτλ. Διαπίστωσα λοιπόν με τρία απλά πραγματάκια και πιστεύω ότι οι μεγάλες κουβέντες δεν χρειάζεται και πολύ. Πρώτη κουβέντα. Υπάρχει ένας γενικός διωγμός για τον καπνό. Ποιος είναι πλησιέστερος στον καπνιστή, είναι το περίπτερο. Α, ο διωγμός πρώτα χτυπάνε τυπικά τον καπνιστή, ουσιαστικά χτυπάνε τον περιπτερού. Το ένα. Το δεύτερο. Υπάρχει μια γενικότερη πολιτική, την αντιμετωπίζουμε τώρα και στον κλάδο των δικηγόρων, που θέλει. Η Ευρώπη λέγεται, η κυβέρνηση λέγεται, δεν ξέρω ποιος λέγεται, τα μικρά μαγαζιά να φύγουν από τη μέση. Είναι ο κράτος για 50.000. Τα 50 να γίνουν 40, 30, 20. Και αυτό το πράγμα συμφέρει και τις εταιρείες. Ευτυχώς στην Ελλάδα ότι υπάρχει νομικό προστατευτικό καθεστώς, λόγω ότι οι άδειες ήταν από το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης κτλ. Αυτό είναι το δεύτερο. Το διαπίστωσα πριν από την πείρα μου. Το τρίτο είναι το εξής. Ότι όποιες αποφάσεις έπαιρνε πάντοτε η κυβέρνηση στα οικονομικά, στα αυτά κτλ., ο εκάστοτε υπουργός εκπροσωπούσε τους καπνογεωμηχάνους. Τα ζούσαμε. Και έχω αγωνιστεί για αυτά τα πράγματα. Όταν λοιπόν μεθαύριο θα έχουμε τον κύριο Κουσελά να συναντήσετε και μακάρι ο άνθρωπος αυτός να είναι ο πιο καλός από όλους, όμως το